Κατσέλης. Αρτοποιήματα. Αν έβλεπες τηλεόραση τη δεκαετία του 90, σίγουρα θα έχεις πετύχει διαφημίσεις της αρτοβιομηχανίας Κατσέλης, που κατέληγαν πάντοτε με αυτό το σλόγγαν. Κατσέλης. Αρτοποιήματα. Όμως, αυτό που ίσως να μην γνώριζες, είναι πως όταν πλέον αγοράζεις προϊόντα Κατσέλης στο σούπερ μάρκετ, ουσιαστικά αγοράζεις καραμολέγκους. Σε αυτό το βίντεο θα δούμε την ιστορία ίσως του γνωστότερου ονόματος στην ελληνική αρτοβιομηχανία. Την αρχή, την ανάπτυξη, της business στο εξωτερικό και το πώς ήρθε ο ένας γνωστός νεκροθάτης εταιριών και την πτώχευσε. Σας άνοιξε η όρεξη? Αυτή είναι η όχι και τόσο νόστιμη ιστορία του Ομίλου Κατσέλης. Ένας Κατσέλης γεννιέται. Οι αδερφοί Νίκος και Γιώργος Κατσέλης κατάγονται από τους κακοτράχαλους ορεινούς όγκους της Πίνδου. Ο πατέρας τους είχε ένα παραδοσιακό φούρνο στο Μαρούσι. Ο Νίκος Κατσέλης είναι μηχανολόγος. Βρέθηκε στη Γερμανία, όπου και σπούδασε χρηματοοικονομικά. Εργάστηκε για πολλές γερμανικές εταιρείες, την περίοδο που στην Ελλάδα ανθούσε η επιχειρηματική δραστηριότητα της Χούντας. Μετά την πτώση της δικτατορίας, ο Νίκος επέστρεψε στην Ελλάδα και έψαξε τρόπους να ασχοληθεί με το επιχειρήν στην πατρίδα του. Τότε ήταν που βρέθηκε μπροστά του η πάλι ποτέ Chris Chris. Η Chris Chris, όπως σχεδόν λέει και το όνομά της, ανήκε στον επιχειρηματία Χριστόφορο Χριστοδούλου. Το εργοστάσιο με αυτό το όνομα είχε εγκαινιαστεί από το χουντικό Στυλιανό Πατακό το 1967. Η Chris Chris προμήθευε αρτοπαρασκευάσματα τον στρατό και την αστυνομία. Έτσι, ο Χριστοδούλου μετονόμασε την εταιρεία από Chris Chris σε 21 Απριλίου. Όχι, πείτε μου, έχει υπάρξει καλύτερος μάρκετερ από αυτόν τον άνθρωπο? Αναρωτιόμαστε αν η εταιρεία σκόπευε να μετονομάσει αντίστοιχα και συγκεκριμένα προϊόντα της. Ξέρω εγώ, κρουασάν μακαρέζος, λουκουμάς πατακός και μπισκότο Παπαδόπουλος. Απλή συνωνυμία. Μετά την πτώση της Χούντας, και για κάποιο εντελώς ανεξήγητο λόγο, η εταιρεία 21 Απριλίου πτώχευσε. Τώρα, για πολλούς από εμάς, το brand Chris Chris είναι γνωστό, με τα προϊόντα να υπάρχουν ακόμα σε σούπερ μάρκετ. Λίγο παρακάτω θα δούμε τι πιθανώς συνέβη με την εταιρεία. Πίσω στον Κατσέλη. Ο Νίκος Κατσέλης, μαζί με τον αδερφό του Γιώργο, ενοικιάζουν από την ΕΤΒΑ, την Ελληνική Τράπεζα Βιομηχανικής Αναπτύξεως, το εργοστάσιο του Χριστοδούλου. Το 1978 ιδρύουν τη δική τους εταιρεία. Δεν διέθεταν τη δημοκρατική εφευρετικότητα του Χριστοδούλου. Οπότε ονόμασταν την εταιρεία τους Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία Ειδών Αρτοποιίας Ζαχαροπλαστικής Τροφίμων ΑΒΕ. Ως έδρα της εταιρείας ορίστηκε ο Δήμος Αχαρνών Αττικής. Εμπορική της επωνυμία ήταν η Ίχρης του Κατσέλη ΑΒΕ. Η δραστηριότητά της ήταν η παραγωγή άρτου και αρτοπαρασκευασμάτων. Αρχικά η Κατσέλης απασχολούσε μόλις 70 άτομα προσωπικό. Όμως, χάρη στους τολμηρούς χειρισμούς της διοίκησης, κατορθώνει να επεκταθεί. Μάλιστα, το έτος 1989 μεταφέρεται σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις. Θυμάστε πριν λίγο που λέγαμε για τα Chris Chris? Αυτή τη στιγμή το brand ανήκει στην Ελμπίσκο του Ομίλου Φιλίππου, η οποία αναφέρει πως εξαγόρισε την Chris Chris το 1991. Τώρα, δεν βρήκαμε συγκεκριμένα στοιχεία για αυτό, αλλά σε συνδυασμό με τη μετακόμιση του Κατσέλη το 89, δεν είναι απίθανο η ΕΤΒΑ να ήταν εκείνη που δύο χρόνια αργότερα πούλησε το εργοστάσιο και το brand Chris Chris στην Ελμπίσκο. Αν γνωρίζετε κάτι σχετικά, πείτε μας στα σχόλια. Όπως και να έχει, οι νέες εγκαταστάσεις του Κατσέλη μέχρι το 1998 επεκτάθηκαν άλλες 4 φορές. Το παραγωγικό τμήμα, η αποθήκευση και η διακίνηση των προϊόντων έφτασαν να καλύπτουν 16.600 τετραγωνικά μέτρα. Επιπλέον, διέθεταν άλλα 1.400 τετραγωνικά μέτρα για διοικητικές υπηρεσίες. Το 1990, η Κατσέλης κάνει την IPO της, με τις συμμετοχές της να διαπραγματεύονται στο χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών. Παράλληλα, ο Νίκος Κατσέλης στρέφεται στο λιανεμπόριο. Το 1992 εξαγοράζει την εταιρεία La Friandrie Française, ή κάπως έτσι. Στο ίδιο μοτίβο, ξεκινά συνεργασίες με τα δίκτυα των εταιριών BP και McDonald's. Το 1995, η εταιρεία εκμεταλλεύτηκε τον αναπτυξιακό νόμο 2234 του 1994.
Με την ένταξη στο νόμο αυτό, πετυχαίνει χρηματοδότηση από το Υπουργείο Βιομηχανίας με τριετές επιχειρηματικό πρόγραμμα συνολικού ύψους 1,021 δισεκατομμυρίων δραχμών. Με βάση τον πληθωρισμό 20 ετίας, είναι σαν η εταιρεία να πήρε χρηματοδότηση 6,35 εκατομμυρίων ευρώ σήμερα. Η δευστότητα αυτή του 95 επέτρεψε στον όμιλο Κατσέλη να επενδύσει 750 εκατομμύρια δραχμές, 2,2 εκατομμύρια ευρώ, σε μία νέα γραμμή παραγωγής ψωμιού, δυναμικότητας 6.000 τεμαχίων την ώρα. Επίσης, το εργοστάσιο εμπλουτίστηκε με την κατασκευή και λειτουργία εντελώς νέων γραμμών παραγωγής. Σε αυτές περιλαμβάνονταν η παρασκευή προϊόντων όπως κουβέρ, μπαγκέτας, κατεψυγμένων ειδών αρτοποιίας και άλλων. Παράλληλα, η εταιρεία προχώρησε σε βελτίωση των υπαρχόντων γραμμών παραγωγής για να μπορεί να ανταπεξέλθει στη συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση. Ο όμιλος Κατσέλη φτάνει να απασχολεί περισσότερα από 900.000 προσωπικό, πολύ συχνά με οικογενειακές σχέσεις. Στις αρχές του 2000, οι συνεχείς επιτυχίες του Κατσέλη τράβηξαν το βλέμμα του πανίσχυρου ομίλου Δαβίδ Λεβέντη. Ο εν λόγω όμιλος διοικείται από τον Γιώργο Δαβίδ, για τον οποίο έχουν μιλήσει αναλυτικά στο βίντεο για τους πλουσιότερους Έλληνες επιχειρηματίες που δεν είναι εφοπλιστές. Στον όμιλο Δαβίδ Λεβέντη ανήκει η Coca-Cola HBC, που έχει κεφαλαιοποιήσει αγοράς περισσότερα από 11 δισεκατομμύρια ευρώ. Και μπορείς να επενδύσεις και εσύ σε αυτόν τον κολοσσό. Ο πιο εύκολος τρόπος για να το κάνεις είναι με έναν δωρεάν λογαριασμό στη Freedom 24. Στον προσωπικό μου λογαριασμό της Freedom 24 προτιμώ και επενδύω σε ETFs που ακολουθούν τον δείκτη S&P 500. Συγκεκριμένα το Vanguard S&P 500 δολάρια με σύμβολο VUAA και το iShares S&P 500 για ευρώ με σύμβολο SXR8. Αν πάλι προτιμάς να γνωρίσεις τα χρηματιστήρια και την αστάθειά τους ή θέλεις να αφιερώσεις λίγο χρόνο για να αναλύσεις καλύτερα την αγορά, αξίζει να ρίξεις μια ματιά στο λογαριασμό D. Πλέον, ο λογαριασμός D προσφέρει επιτόκιο 3,89% για καταθέσεις ευρώ, βασισμένο στο κειμενόμενο επιτόκιο του δείκτη Euribor, και 5,31% για καταθέσεις σε δολάρια, βασισμένο στο κειμενόμενο επιτόκιο του δείκτη SOFR. Και έχουμε πάντοτε πλήρη πρόσβαση στα χρήματά μας. Επιπλέον, τα νέα αποταμιευτικά προγράμματα έχουν επίσης επιλογές για προθεσμικές καταθέσεις 3, 6 ή 12 μηνών με υψηλότερο επιτόκιο, έως 6,42% για τα ευρώ και 8,76% για τα δολάρια. Θα έχω όλες τις λεπτομέρειες και το σύνδεσμο για να ανοίξει το λογαριασμό σου στη Freedom 24 στην περιγραφή και το πρώτο σχόλιο. Χρησιμοποιώντας το δικό μας σύνδεσμο για τη δωρεάν εγγραφή σου, θα έχεις ένα μοναδικό extra bonus. Ο όμιλος Δαβίδ Λεβέντη άρχισε να συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο της Κατσέλης μέσω της θυγατρικής του εταιρείας Δημητριακών Βορείου Ελλάδος. Με την όθηση που έδωσε στη μετοχή της Κατσέλης μία τόσο ισχυρή συνεργασία, το 2002 ο όμιλος Κατσέλη εξαγοράζει το εμπορικό σήμα Miss Bread από τη γνωστή εταιρεία Τσιπίτα. Μαζί αγοράζει και ολόκληρο το συγκρότημα μηχανημάτων παραγωγής άρτου και το εξάγει στην Ιγυρία. Η Νίκος και ο Γιώργος Κατσέλης αρχίζουν να αξιοποιούν το τεράστιο όνομα και κύρος του ομίλου Δαβίδ στην Αφρικανική χώρα. Ξεκινούν την παραγωγή και διάθεση άρτου και αρτοσκευασμάτων στην Ιγυρία, μέσω της Levendis Foods. Την ίδια εποχή συνεργάζονται με την ελληνική αλευροβιομηχανία Μίλι Λούλι. Μαζί συμμετέχουν σε εταιρείες παραγωγής αλεύρων αλλά και αρτοσκευασμάτων στη Ρουμανία. Το 2006 ο όμιλος Κατσέλη έφτασε να διαθέτει 9 γραμμές παραγωγής προϊόντων, 300 διαφορετικά είδη και ποικιλίες αρτοσκευασμάτων, ένα στόλο αποτελούμενο από 180 ιδιόκτητα φορτηγά και περισσότερα από 40 αποκλειστικά σημεία λιανικής πώλησης των προϊόντων του μέσα από θυγατρικές επιχειρήσεις και με τη μέθοδο του franchise. Η Αλατίνη τρώει την Κατσέλης. Ο όμιλος Δαβίδ Λεβέντη έχει αποδείξει πως δεν έχει κανένα απολύτως πρόβλημα να εξαγοράσει, να συγχωνεύσει ή να πτωχεύσει εντελώς τις εταιρείες του, ουσιαστικά πετώντας στα σκουπίδια. Το έχει κάνει με την 3Ε, που έκλεισε τα εργοστάσια της Ελλάδας και πήρε την εταιρεία στην Ελβετία. Με τη Frigo Glass, που απλά έκλεισε. Αλλά και με μικρότερες εταιρείες, όπως η Σαπωνοποιία Παπουτσάνης και η αλυσίδα σουβλατζίδικων Pita Pan. Να ζήσουμε τις θυμόμαστε. Την περίοδο που ο όμιλος Δαβίδ Λεβέντη απέκτησε μετοχικό κεφάλαιο στον Κατσέλη, είχε επίσης στο χαρτοφυλάκιό του τη γνωστή εταιρεία μπισκότων και γλυκισμάτων Αλατίνη.
Για την ακρίβεια, η Εταιρεία Δημητριακών Βορείου Ελλάδος, με την οποία μπήκα στον Κατσέλη όπως αναφέραμε, ήταν θυγατρική της Αλατίνη. Στις 16 Φεβρουαρίου του 2007, στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Δημητριακών Βορείου Ελλάδος, οι υπόλοιποι συνέτεροι αποφάσισαν να ψήσουν τον Κατσέλη να πουλήσει το ποσοστό του στην ίδια την εταιρεία. Πρότειναν η Εταιρεία Δημητριακών Βορείου Ελλάδος να αγοράσει τις μετοχές του Νίκου Κατσέλη προς 3,7 ευρώ αναμετοχή. Μάλιστα, οι συνέτεροι του Κατσέλη εμφάνιζαν και έτοιμο το σχέδιο της εξαγοράς. Η χρηματοδότησή του θα γινόταν από δάνειο ύψους σχεδόν 41 εκατομμυρίων ευρώ από την Proton Bank. Ο Νίκος Κατσέλης δεν πήρε και πολύ καλά την κίνηση των συνεταίρων του. Το κλίμα φορτίστηκε και ο ίδιος αποχώρησε εξοργισμένος από τη συνάντηση. Ο Νίκος διέθετε άμεσα το 19,3% των μετοχών της ΙΗ Χρήστου Κατσέλη. Συνολικά όμως, μέσω εταιρικών του συμμάχων, εκπροσωπούσε περίπου το 30%. Η Αλατίνη διέθετε το 26,95%. Επιπλέον οι εταιρείες Tinola Holdings και Thrash Investments Holding, που ανήκαν στον όμιλο Δαβίδ και ενεργούσαν υπέρ της Αλατίνη, κατήχαν το 7,37%. Ουσιαστικά λοιπόν ο όμιλος Δαβίδ Λεβέντι μέσω της Αλατίνη και της θυγατρικής της ήλεγχε το 34,32% του μετοχικού κεφάλαιου της Κατσέλης και πλέον διεκδικούσε και το υπόλοιπο 65,58%. Λίγο μετά την άρνηση του Νίκου Κατσέλη, η Εταιρεία Δημητριακών Βορείου Ελλάδος ανακοίνωσε την πρόθεση δημόσιας προσφοράς των μετοχών της εταιρείας Κατσέλης με 3,7 ευρώ αναμετοχή. Με απλά λόγια, κάλεσε όποιον κατέχει μετοχές της Κατσέλης να τις πουλήσει σε εκείνη για 3,7 ευρώ την καθεμία, ανεξάρτητα με την τιμή της μετοχής εκείνη τη στιγμή στο χρηματιστήριο. Κύκλοι του ομίλου Δαβίδ Λεβέντι διέρεαν πως μπορεί η προσφορά να φαίνεται εχθρική, αλλά δεν είναι. Διαβεβαίωναν πως δεν σκοπεύουν να συγχωνεύσουν την Κατσέλης με άλλες εταιρείες του ομίλου, αλλά ήταν αναγκασμένοι να κινηθούν διότι υπήρχε απώλεια μεριδίων. Το μόνο που ήθελαν ήταν να αλλάξει το management της εταιρείας και ο Νίκος Κατσέλης να αναλάβει τη θέση μη εκτελεστικού προέδρου. Από την πλευρά του, ο Νίκος Κατσέλης αρνούνταν να παραδώσει την εταιρεία που έφτιαξε ο ίδιος από το μηδέν. Τονίζει πως όσα χρήματα είχε επενδύσει στην Κατσέλης ο όμιλος Δαβίδ Λεβέντι, τα είχε πάρει πίσω μέσω διανομής μερισμάτων και επιστροφής κεφαλαίου. Η κόντρα στους Σοφοκλέους και η ήττα του Κατσέλη. Ο Νίκος Κατσέλης σχεδίαζε να καταστήσει τη δημόσια προσφορά του ομίλου Δαβίδ Λεβέντι ασύμφορη. Πώς θα το έκανε αυτό? Μέσω του χρηματιστηρίου. Η λογική του ήταν απλή. Θα ανεβάσω την τιμή της μετοχής πάνω από 3,7 ευρώ, ούτως ώστε να μην συμφέρει τους υπόλοιπους κατόχους μετοχών της Κατσέλης να τις πουλήσουν στην Αλατίνη. Ο Νίκος Κατσέλης, με όσες δυνάμεις και φίλες επιχειρήσεις είχε, ξεκίνησε αυτή την κούρσα. Μία εβδομάδα μετά την επεισοδιακή συνέλευση των μετόχων, η μετοχή της Κατσέλης έκλεισε με άνοδο 2,7%. Την ίδια ημέρα, ο όγκος των συναλλαγών άγγιξε τις 572.000 μετοχές. Ο ίδιος ο Νίκος Κατσέλης αγόρασε 33.000 μετοχές στην τιμή του 3,72 ευρώ αναμετοχή, δαπανώντας σχεδόν 123.000 ευρώ. Με αυτή την κίνηση, το ποσοστό της εταιρεία έφτασε σχεδόν στο 19,5%. Στο πλευρό του είχε τον αλευροβιομήχανο Κώστα Λούλη. Το ποσοστό της εταιρείας Μίλι Λούλη στην Κατσέλης ενισχύθηκε σε πάνω από 5%. Όμως, τα αποτελέσματα χρήσης της ΙΗ Χρήστου Κατσέλη ΑΒΕ για το 2006 δεν ήταν καλά για την εταιρεία. Η τιμή της μετοχής άρχισε να πέφτει και ο Νίκος Κατσέλης βρέθηκε σε δύσκολη θέση. Στις 12 Μαρτίου του 2007, η μέχρι τότε προαιρετική δημόσια πρόταση της Αλατίνη μετατράπηκε σε υποχρεωτική. Ο Νίκος Κατσέλης αναγκάστηκε να πουλήσει το ποσοστό του στην τιμή των 3,7 ευρώ αναμετοχή και η Αλατίνη βρίσκεται αδιαθέτη περισσότερο από το 65% της εταιρείας του Κατσέλη. Ο ίδιος ο Νίκος Κατσέλης, σε δημόσια δήλωσή του, αναφέρει πως αυτό συνέβη χωρίς τη θέλησή του και εύχεται στην εταιρεία να συνεχίσει να είναι ηγέτητα στο χώρο. Η γέννηση και ο θάνατος της NutriArt. Αργά αλλά σταθερά, ο όμιλος Δαβίδ Λεβέντι, μέσω εξαγοράς αλλά και αυξήσεων μετοχικού κεφαλαίου, αποκτούσε όλο και περισσότερες μετοχές της Κατσέλης. Η Εταιρεία Δημητριακών Βορείου Ελλάδος καταλήγει διαθέτει πάνω από το 88,5% της Κατσέλης. Η Αλατίνη το εξαγόρασε από την Εταιρεία Δημητριακών Βορείου Ελλάδος και γίνεται εκείνη μεγαλομέτοχος.
Επόμενη κίνηση, αυτό που ο όμιλος Δαβίδ Λεβέντη δήλωνε πως δεν θα κάνει. Συγχώνευση. Στις 30 Δεκεμβρίου του 2008 καταχωρείται και εγκρίνεται η απορρόφηση των εταιριών Αλατίν και Ελβιπέτ από την Κατσέλης. Ουσιαστικά ο όμιλος Δαβίδ Λεβέντη έβαλε όλες τις εταιρείες τροφίμων που διέθετε κάτω από την ομπρέλα του δυνατού brand name Κατσέλης. Βέβαια, η Αλατίν και η Ελβιπέτ ήταν ζημιογόνες. Αλλά έλα μωρέ, κάπως θα τα βολέψουμε. Από τις 3 Αυγούστου του 2009, ο διακριτικός τίτλος Κατσέλης αλλάζει σε NutriArt. Η εταιρεία Κατσέλης μεσουρανούσε για 30 χρόνια, αλλά η NutriArt δεν έκλεισε ούτε πενταετία. Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας, ήταν αδύνατο να βρεθεί το απαραίτητο κεφάλαιο κίνησης. Τα χρήματα που διατέθηκαν από τις τράπεζες δόθηκαν σταδιακά και με καθυστερήσεις. Η διεθνής κρίση και η παραταμένη ύφεση στην ελληνική αγορά γονάτισε την NutriArt. Ο κύκλος εργασιών της NutriArt μειωνόταν συνεχώς. Το 2010 ήταν 79,25 εκατομμύρια ευρώ. Το 2011 είχε πέσει στα 38,32 εκατομμύρια. Το 2012 ήταν μειωμένο κατά 47% σε σχέση με το 2011, σε μόλις 20,23 εκατομμύρια ευρώ. Η εταιρεία λειτουργούσε έχοντας ζημιές περίπου 1,3 εκατομμύρια το μήνα. Στις 21 Ιουνίου του 2013 η NutriArt κατέθεσε αίτηση πτώχευσης. Οι οφειλές της προς το ΙΚΑ, που ήταν περίπου 1,5 εκατομμύρια ευρώ, εξοφλήθηκαν κανονικά και οι περίπου 500 εργαζόμενοι αποζημιώθηκαν και απολύθηκαν. Το αν τελικά ο όμιλος Δαβίδ έχασε από την πτώχευση της NutriArt δεν είναι ξεκάθαρο. Είναι γνωστή τακτική του ομίλου Δαβίδ να δανείζεται χωρίς προσωπικές εγγύησεις, αλλά βάζοντας ως ενέχειρο τα περιουσιακά στοιχεία της κάθε εταιρείας. Έτσι, η Αλατίνη, που κουβαλούσε ένα τεράστιο δανειακό δανεισμό, τον κληροδότησε στην Κατσέλης όταν απορροφήθηκε από αυτή. Δανειακά χρέη είχε και η εταιρεία Δημητριακών Βορείου Ελλάδος, που επίσης τα φορτώθηκε η Κατσέλης. Τα ποσά αυτά, μαζί με τα 41 εκατομμύρια που δάνεισε η Proton Bank για την επιθετική εξαγορά, έφταναν τα 130 εκατομμύρια ευρώ. Με την πτώχευση της NutriArt, ο όμιλος Δαβίδ Λεβέντη δεν χρειάστηκε να πληρώσει από την τσέπη του τις υποχρεώσεις αυτές, ούτε και όποια φέσια άφησε η εταιρεία σε προμηθευτές και σούπερ μάρκετ. Οι πιστωτές θα αποζημιωθούν αν και όταν εκποιηθούν τα περιουσιακά στοιχεία της NutriArt. Ας πρόσεχαν. Η δικαστική διαμάχη Κατσέλη Δαβίδ. Τον Ιούλιο του 2007, ο Νίκος Κατσέλης καταθέτει αγωγή κατά της εταιρείας Δημητριακών Βορείου Ελλάδας και του Χάρη Δαβίδ, γιου του Γιώργου Δαβίδ, που ήταν αντιπρόεδρος της εξαγορασμένης ίχρης του Κατσέλη. Στο κείμενο της αγωγής, ο Νίκος Κατσέλης ζητά αποζημίωση ύψους 12 εκατομμύριων ευρώ. Ούτε λίγο ούτε πολύ ισχυρίζεται πως ο όμιλος Δαβίδ Λεβέντη δεν τον άφησε με αθέμητο τρόπο να αγοράσει περισσότερες μετοχές της Κατσέλης. Συγκεκριμένα, όπως λέει ο Νίκος Κατσέλης, κάποιες από τις πωλήσεις μετοχών στα πλαίσια της δημόσιας πρότασης πρέπει να ελεγχθούν. Ο λόγος ήταν πως οι δύο κάτοχοι πακέτου μετοχών της Κατσέλης θα μπορούσαν να πουλήσουν τις μετοχές στο χρηματιστήριο στη τιμή μεγαλύτερη από εκείνη της δημόσιας προσφοράς. Αλλά επέλεξαν να τις πουλήσουν στον όμιλο Δαβίδ για 3,7 ευρώ έκαστη. Αναφέρουμε πως στις 26 Φεβρουαρίου του 2007, την περίοδο που η δημόσια πρόταση ήταν ακόμα σε ισχύ, η τιμή της μετοχής της Κατσέλης στο χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών έκλεισε στα 3,9 ευρώ. Γιατί άραγε να πουλήσει μια μετοχή που αξίζει 3,9 ευρώ σε κάποιον που σου δίνει 3,7 ευρώ. Σε πραγματογνωμοσύνη που κατέθηκε στο δικαστήριο, αυτοί οι ισχυρισμοί δείχνουν να έχουν βάση. Όμως, ο Νίκος Κατσέλης δεν μπόρεσε να βρει στοιχεία για τον ουσιαστικό του ισχυρισμό. Πως ο όμιλος Δαβίδ, εκτός από τα 3,7 ευρώ για την κάθε μετοχή που αγόρασε, πλήρωσε και ένα ποσό κρυφά σε κάθε έναν από αυτούς τους μετόχους, για να δεχτούν να πουλήσουν σε εκείνον φθηνότερα. Η πλευρά Δαβίδ ισχυρίζεται πως ο Κατσέλης δεν έχει στοιχεία και επιχειρηματολογεί με θεωρίες συνωμοσίας και αναπόδεκτα σενάρια. Ο Κατσέλης αντιτείνει ότι το να ζητά έγγραφες αποδείξεις είναι σαν να αναζητά το καταστατικό μιας εγκληματικής οργάνωσης. Η καλομαθημένη κόρη του Κατσέλη. Το να γεννηθεί κανείς σε μια φτωχή οικογένεια είναι αναφισβήτητα δύσκολο. Πόσο δύσκολο είναι όμως να γεννηθεί σε πλούσια οικογένεια που να καταλήξει τελικά να χάσει τα πάντα?
Η κόρη του Νίκου Κατσέλη, Ελένη, είναι μία τέτοια περίπτωση που έπεσε από τα ψηλά στα χαμηλά. Η Ελένη Κατσέλη γεννήθηκε πλουσιόπαιδο. Εκείνη και ο αδερφός της δεν μεγάλωσαν όπως τα περισσότερα παιδιά στην Ελλάδα. Όμως, μετά την κατάρρευση της εταιρείας του πατέρα της, χρειάστηκε να ξεκινήσει από το μηδέν. Ο πατέρας μου μας μεγάλωσε με όλες τις ανέσεις. Με πολλά και συχνά ταξίδια στο εξωτερικό, με σπουδές στα καλύτερα σχολεία και ό,τι μπορεί να φανταστεί κάποιος. Δήλωσε ίδια στο πρώτο θέμα. Εκείνη την εποχή, ένα ταξίδι στραπή στην Αμερική για 3-4 μέρες φάνταζε ως κάτι φυσιολογικό. Δεν μας έκανε και τόση εντύπωση. Η Ελένη δεν έχει φοιτήσει ποτέ σε ελληνικό σχολείο. Μαθήματα ελληνικών έκανε ιδιαίτερα στο σπίτι. Τελείωσε το γερμανικό σχολείο και το αμερικανικό American Community School στην Αθήνα. Για 20 χρόνια έζησε μία πλούσια ζωή. Μία χρονιά που τη σημάδεψε ήταν το 2005, όταν ήταν 22 ετών. Ενώ είχαν αρχίσει να γίνονται εμφανή τα προβλήματα στην εταιρεία του πατέρα της, έχασε τη μητέρα της σε ένα τραγικό δυστύχημα. Ήταν πεζή στην Κηφισίας και προσπάθησε να περάσει στο απέναντι πεζοδρόμιο όταν τη χτύπησε η μηχανή. Και 2 ώρες μετά κατέληξε στο ΚΑΤ. Μου έχει λείψει να πάω για ψώνια με τη μαμά μου. Να περάσουμε μαζί μία κοριτσίστικη ημέρα, δήλωσε. Τα βιώματα αυτά τη δίδαξαν πως κανείς δεν μπορεί να είναι σίγουρος για όσα έχει αποκτήσει. Τα είχε όλα και τα έχασε. Όμως δεν το έβαλε κάτω. Η Ελένη Κατσέλη έχει σπουδάσει marketing και δημόσιες σχέσεις στο Αμερικανικό Κολέγιο Ντυρί. Όμως, όταν χρειάστηκε πλέον να εργαστεί και η ίδια, καταπιάστηκε με το χόμπι που είχε από μικρή. Την περιποίηση νυχιών. Εργάστηκε στο κομμωτήριο μιας φίλης της ως υπεύθυνη στο τμήμα μαλλιών και νυχιών. Έμαθε και ίδια τη δουλειά και άρχισε να ασχολείται με το επάγγελμα. Μάλιστα, απέκτησε και δικό της πελατολόγιο, το οποίο διευρύνει. Ήμουν ένα καλομαθημένο παιδί που κάτω από άλλες συνθήκες μπορεί να μην είχε ποτέ την ανάγκη να δουλέψει. Όμως οι γονείς μου πάντα έλεγαν σε μένα και τον αδερφό μου πως με ό,τι και να αποφασίσαμε να ασχοληθούμε θα έπρεπε να το αγαπήσουμε για να πετύχουμε. Δηλώνω στο πρώτο θέμα. Και η αλήθεια είναι πως το κατάφερε. Δεν έφτιαξε μια βιομηχανία και τεράστιο brand name όπως ο πατέρας της. Όμως, ακολουθώντας το χόμπι της και το μότο ότι είχε να κάνει με τη γυναίκα πάντα θα δουλεύει, σήμερα διατηρεί ένα κέντρο περιποίησης νυχιών και μαλλιών στην Κηφισιά. Κάτι μας λέει πως αν ο όμιλος Δαβίδ Λεβέντη προτείνει να συμμετάσχει στην επιχείρησή της, η Ελένη Κατσέλη μάλλον θα το αρνηθεί. Γιατί υπάρχει ακόμα ψωμί Κατσέλης? Κάτσε ρε κυρίτσι, θα μου πεις. Τι πτώχευση και πράσινα άλογα μου λες. Εγώ, όση ώρα βλέπω το βίντεο, έχω φτιάξει ένα τοστάκι με ψωμί Κατσέλης. Πώς είναι δυνατόν να πτώχευσε και να πουλάει ακόμη προϊόντα? Πρώτον, υποθετική θεατή. Κανείς δεν είναι κανενός και κανείς δεν χόρτασε με τόστ. Ειδικά με ένα μόνο τόστ. Και δεύτερον, είσαι σίγουρος ότι τρως ψωμί Κατσέλης? Η NutriArt πτώχευσε το 2013. Ο όμιλος Δαβίδ Λεβέντη εκποίησε την εταιρεία κομμάτι-κομμάτι. Το δυνατότερο κομμάτι ήταν το όνομα Κατσέλης. Μόνο το όνομα, το brand. Το Νοέμβριο του 2015 έγινε πλειστηριασμός για το brand Κατσέλης, στον οποίο συμμετείχαν 2 ελληνικές και 2 ξένες εταιρείες. Το αποτέλεσμα του πλειστηριασμού δεν ανακοινώθηκε άμεσα. Στις 12 Σεπτεμβρίου του 2016, η αρτοβιομηχανία Καραμολέγκος έκανε μια εκδήλωση στο ξενοδοχείο Hilton. Ο CEO της εταιρείας, Μανώλης Καραμολέγκος, ανακοίνωσε την εξαγορά του εμπορικού σήματος Κατσέλης από την εταιρεία του. Ίσως αναρωτιέστε, για ποιο λόγο μια εταιρεία να αγοράσει τον brand ανταγωνιστή της, που μάλιστα δεν κυκλοφορεί προϊόντα εδώ και 3 χρόνια και να μην το αφήσει να εμφανιστεί? Πριν προβεί στην εξαγορά, η αρτοβιομηχανία Καραμολέγκος έκανε έρευνες αγοράς. Αυτές έδειξαν πως το brand Κατσέλης καταλαμβάνει σταθερά την τρίτη θέση στην προτίμηση των καταναλωτών. Μάλιστα, κάποιοι καταναλωτές δήλωσαν πεπισμένοι ότι εξακολουθούν να κυκλοφορούν στην αγορά προϊόντα Κατσέλης. Η εταιρεία Καραμολέγκος είναι ο market leader του κλάδου που εκείνη την εποχή έλεγχε το 38,4% της εγχώριας αγοράς. Με την εξαγορά του ονόματος και την κυκλοφορία των προϊόντων Κατσέλης, ευελπιστούσε να ελέγχει περισσότερο από το 55% της αγοράς. Μάλιστα, επένδυσε 10 εκατομμύρια ευρώ προκειμένου να αναβαθμίσει την παραγωγική ικανότητα του εργοστασίου της Καραμολέγκος στο Κοροπή, τους χώρους συσκευασίας και αποθήκευσης. Τα προϊόντα της Κατσέλης πλέον φτιάχνονται στο εργοστάσιο της Καραμολέγκος. Η Καραμολέγκος εξαγόρασε μόνο το όνομα Κατσέλης και όχι τις εγκαταστάσεις της NutriArt. Και μιας και το αναφέραμε,
η εγκαταστάσεις του Κατσέλη και της μετέπειτα Nutri-Art της Αχανές Αττικής βγήκε σε πληστηριασμό το 2021. Η τιμή πρώτης προσφοράς, όπως είχε οριστεί με απόφαση πρωτοδικείου, ήταν 6,2 εκατομμύρια ευρώ. Πλειοδότης, χωρίς να είχε ανακοινωθεί το ύψος της τελικής προσφοράς, ήταν ο market leader στην αγορά παξιμαδιών, η κριτική εταιρεία Tomana της Τσαρονάκης. Επίσης, ανακαλύψαμε πως το brand Κατσέλης πλέον διαθέτει και κανάλι στο YouTube με το όνομα Κατσέλης Αρτοποιήματα. Αν και στο banner του καναλιού γράφει ένα νέο σλόγγαν: Αχνίζει ζωή. Το κανάλι δημιουργήθηκε στις 2 Νοεμβρίου του 2016, σχεδόν δύο μήνες μετά την ανακοίνωση της εξαγοράς του ονόματος από τον Καραμολέγκο. Εκείνη ήταν η μέρα που ανέβασαν το πρώτο τους βίντεο. Στα 7,5 χρόνια που μεσολάβησαν έχουν ανεβάσει 33 βίντεο. Τρία από αυτά έχουν πάνω από 1,4 εκατομμύρια προβολές, με το κορυφαίο τους βίντεο να έχει 2 εκατομμύρια προβολές. Όμως, το κανάλι έχει μόνο 648 συνδρομητές. Σκέτο, όχι χιλιάδες. Είναι λοιπόν εμφανές που ουσιαστικά το σύνολο αυτών προβολών προήλθε από πληρωμένη διαφήμιση. Δεν το λέμε σαν κάτι αρνητικό. Εταιρεία είναι. Προφανώς και θα πληρώσει για προώθηση. Και διαφημίσεις 20 και 30 δευτερολέπτων για προϊόντα άρτου είναι πρακτικά αδύνατον να αποκτήσουν οργανικά τόσο μεγάλο αριθμό προβολών. Σε βίντεο που πιθανότατα δεν ενδιαφέρθηκαν να πληρώσουν για προώθηση, έχουν συνήθως τετραψήφιο αριθμό προβολών. Το ενδιαφέρον είναι πως στη στιγμή της εγγραφής αυτού του σεναρίου, μία ημέρα πριν η εταιρεία ανέβασε ένα νέο βίντεο, με το προηγούμενο να έχει βρει πριν ένα μήνα και το προηγούμενο κοινού πριν ένα χρόνο. Το νεότερο τους βίντεο, μέσα σε μία ημέρα, είχε 15 προβολές. Όχι, καμία από αυτές δεν είναι δική μας. Όπως βλέπεις, τρώω αρκετό ψωμί. Δεν χρειάζεται να βλέπω και διαφημίσεις του. Εσάς, ποια είναι η άποψή σας? Έχετε μεγαλώσει με τηλεοπτικές διαφημίσεις του Κατσέλη? Ανήκετε σε εκείνους που δεν είχαν καν πάρει χαμπάρι πως η εταιρεία είχε πτωχεύσει και για 3 χρόνια δεν υπήρχαν προϊόντα στο σούπερ μάρκετ? Νιώθετε συμπόνια ή χαίρε κακία για το ότι η κόρη του Κατσέλη εργάζεται πλέον σαν κινηθυντή? Πείτε μας στα σχόλια. Όπως και να έχει, αυτή τη χρονιά μην αφήσεις τον πληθωρισμό να φάει τις καταθέσεις σου. Ρίξε μία ματιά στο λογαριασμό Ditch Freedom 24. Μπορείς να κάνεις τη δωρεάν εγγραφή σου μέσα σε λίγα μόνο λεπτά με την ταυτότητά σου και λογαριασμό στο όνομά σου. Και, ακόμα καλύτερα, θα έχεις ένα μοναδικό έξτρα μπόνους αν κάνεις την εγγραφή σου από το link μας στην περιγραφή. Ο Γιώργος Δαβίδ είναι ένας από τους Έλληνες επιχειρηματίες που είναι πάμπλουτοι, χωρίς όμως να βασίζουν την περιουσία τους στον εφοπλιστικό χώρο. Δες το βίντεό μας που αναφερόμαστε σε αυτόν, αλλά και σε άλλους σχετικά άγνωστους Έλληνες μεγιστάνες που επέλεξαν να μην ασχοληθούν με τις θάλασσες. Είμαι ο CEO της χρονιάς και θα τα πούμε μέσα.